η καλλιέργεια της γης γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Ακούμε συνεχώς για προϊόντα τα οποία ενισχύουν και βελτιώνουν ένα έδαφος, τα οποία κερδίζουν συνέχεια την προσοχή των παραγωγών. Ένα από αυτά τα προϊόντα είναι και ο ζεόλιθος. Πάμε να δούμε τι είναι. Τον χορηγό του σημερινού μας βίντεο που είναι ο Θρακικός Ζεόλιθος και θα κάνουμε μία συζήτηση με τον ίδιο τον Τάσο τον Αυγερινό. Τάσο, με απλά λόγια, τι είναι ο Ζεόλιθος? Σας καλωσορίζω στο Σκάλωμα, στο λατομείο της εταιρείας που είμαστε εδώ τα τελευταία 3 χρόνια και κάνουμε εξόρυξη ζεολίθου. Τέλεια. Πες μας, Τάσο, με απλά λόγια, έχουμε δει ότι είναι ένα πέτρωμα ο Ζεόλιθος. Αυτό είναι στην ουσία? Ένα πέτρινο σφουγγάρι είναι στην ουσία, το οποίο απορροφάει υγρασία και ό,τι καλό υπάρχει και το ξαναδίνει και ό,τι κακό υπάρχει το κρατάει μέσα του και δεν το δίνει. Τέλεια. Άρα μιλάμε για ένα φυσικό φίλτρο. Ένα φυσικό φίλτρο. Άψογα. Άψογα. Δηλαδή είναι ένα φίλτρο το οποίο το χρησιμοποιούμε στο χωράφι μας. Κερδίζουμε, είπες, από υγρασία, ανέφερες. 30% υγρασία και πολλές φορές και πάνω από 30% σε οικονομία λιπασμάτων. Η χρήση λιπάσματος με τη χρήση ζεολίθου μας δίνει ένα 30%, δηλαδή μεγαλύτερη απόδοση λόγω της συγκράτησης των στοιχείων του εδάφους. Δεν ξεπλένεται τίποτα. Δημιουργούμε ένα πάτωμα στο χωράφι μας, το οποίο συγκρατεί εκεί πέρα όλα τα θρεπτικά συστατικά που ρίχνουμε και δεν ξεπλένονται. Αυτό είναι στην ουσία με το ζεόλιθο. Μπορεί και απορροφάει υγρασία και λίπασμα και τα δίνει στη ρίζα όποτε τα χρειάζεται. Άρα, next stop. Εργοστάσιο. Ήρθε το πέτρωμα στο εργοστάσιο. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο, πώς επεξεργάζεται, ποια είναι τα στάδια του και πού καταλήγει? Το επόμενο στάδιο είναι η θράψη, δηλαδή κάνουμε με μία συστοιχή από σπαστήρες από μεγάλο, μικρό και πιο μικρό και καταλήγουμε στα τελικά μας προϊόντα. Άρα μιλάμε ότι φτιάχνουμε διαφορετική διάμετρο. Διαφορετική κοκομετρία. Ωραία. Όσο αναφορά από 0 χιλιοστά σκόνη έως και ό,τι ζητηθεί, έως και 5 χιλιοστά δηλαδή. Πού πηγαίνουν περίπου αυτές οι κοκομετρίες? Αναλόγως με τον τύπο εδάφους, προτείνουμε και πόσο ποια κοκομετρία πρέπει να πέσει στο έδαφος. Άλλη δηλαδή η κοκομετρία θα πέσει για τη μεγάλη καλλιέργεια, άλλη για τα κηπευτικά, άλλη για τα δέντρα και η διαφορετική χρήση που θέλεις να το χρησιμοποιήσεις. Ναι. Άρα, έφτασε το προϊόν, οι σπαστήρες κάνανε τη δουλειά τους, πήραμε την κοκομετρία που θέλουμε για το κάθε προϊόν. Ωραία. Και στο τέλος προφανώς πάμε για τη συσκευασία. Πάμε για συσκευασία, ναι. Ωραία. Η συσκευασία γίνεται με ποιο τρόπο ακριβώς? Η συσκευασία γίνεται με ένα αυτόματο ρομποτικό μηχάνημα, το οποίο συσκευάζουμε τσουβάλια 25 κιλά. Είδαμε μέσα στην διαδικασία και μια ειδική επεξεργασία, η οποία έχει φτάσει μέχρι το σημείο της πούδρας. Ναι. Αυτό ακριβώς, που πρακτικά δεν είναι λίπασμα με την μορφή την οποία το ξέραμε, εδαφοβελτιωτικό, είναι κάτι άλλο. Πού ακριβώς χρησιμεύει? Η πούδρα μας είναι στα 20 μικροχιλιοστά, το οποίο προορίζεται για καλλιέργειες οι οποίες χρειάζονται ψεκασμό. Και ο ψεκασμός, αυτή η πούδρα δηλαδή, κάνει ένα φιλμ στην ουσία για να προστατεύσει από κάτι, από έντομο, από λιοκαύματα? Είναι ένα αντιλιακό, το οποίο αποθεί και όλα τα έντομα και τους ξενιστές που πάνε να προσβάλλουν την καλλιέργεια. Και επειδή μιλάμε για φυσικό πέτρωμα, μιλάμε για έναν βιολογικό τρόπο προστασίας των έντομων. Εντελώς. Βιολογικό, οικολογικό και ό,τι άλλο βγάζει η μητέρα φύση. Τέλειο. Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία σήμερα εδώ στο εργοστάσιο σας στην Μελέτη. Μέχρι την επόμενη φορά. Είναι η δικιά μας η χαρά και για όλη την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Που θα δείξουμε στον κόσμο τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Σήμερα είδαμε ότι ο ζεόλιθος αρχικά είναι πέτρωμα. Οι διάφορες εφαρμογές που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και πώς φτάνει από το λατομείο στη τελική του ενσάκηση. Να ευχαριστήσουμε και πάλι το σημερινό μας χορηγό που ήταν ο Θρακικός Ζεόλιθος, που μας φιλοξένησε σε εγκαταστάσεις του για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Πληροφορίες θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Γράψτε μας στα σχόλια τι άλλες χρήσεις γνωρίζετε για το ζεόλιθο που δεν αναφέραμε στο σημερινό βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλή συνέχεια.